Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, τις βασικές αρχές και τους στόχους της κίνησης Έλληνες Ευρωπαίοι πολίτες, ανακοίνωσε ο Ευρωβουλευτής Γεώργιος Χατζημαρκάκης. Είμαστε μια δυνατή φωνή διεκδίκησης για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στην Ευρώπη, τόνισε ο κ. Χατζημαρκάκης στην εκπομπή Ατζέντα 24. Ο επικεφαλής της κίνησης εξήγησε πως ο νέος σχηματισμός ξεκίνησε από ενεργούς πολίτες όλων των ηλικιών, οι οποίοι δεν εκφράζονται από τα σημερινά κομματικά σχήματα και αποτελεί ένα ανοιχτό σχήμα που δεν έχει να μοιράσει αξιώματα και υποψηφιότητα. Έλληνες Ευρωπαίοι πολίτες είναι το όνομα του κόμματος που παρουσίασε ο Γιώργος Χατζημαρκάκης, ο ελληνικής καταγωγής ευρωβουλευτής της Γερμανίας, ο οποίος αποφάσισε να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών στις προσεχείς εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο. Ο κ. Χατζημαρκάκης είχε δεκαετή θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο με το Γερμανικό Κόμμα των Φιλελευθέρων, από το οποίο παραιτήθηκε προμηνών εξαιτίας της φιλελληνικής του πολιτικής δράσης την τελευταία τριετία, αλλά και της επιθυμίας του να θέσει υποψηφιότητα στην Ελλάδα. Στην εκπομπή Ατζέντα 24, ο κ. Χατζημαρκάκης ανέφερε πως είμαστε μια δυνατή φωνή διεκδίκησης για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στην Ευρώπη. Θέλουμε να έχει η Ελλάδα μια ισχυρή εκπροσώπηση. Το όνομα νομίζω τα λέει όλα. Είναι ένας πολιτικός φορέας ο οποίος προσπαθεί να συγκεντρώσει πολίτες οι οποίοι θέλουν να πάνε στην πηγή του κακού, ας το πούμε έτσι. Πιστεύουμε και ξέρουμε όλοι ότι ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία μαστιγώνεται καθημερινά με αποφάσεις που βγαίνουν από τις Βρυξέλλες, από Φραγκφούρτη, όπου είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να ανεβάσει φωνή ο ίδιος ο πολίτης, η Ελληνίδα, ο Έλληνας πολίτης, εκεί που γίνεται το κακό. Η Ελλάδα εντάχθηκε το 81 στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατευτεί η δημοκρατία στην Ελλάδα. Σήμερα έχουμε την εντύπωση ότι είναι απειλή αυτή η Ευρώπη. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Ο Ευρωβουλευτής εξήγησε ότι η απαξίωση των Ελλήνων στην Ευρώπη ήταν πληγή για αυτόν και κάλεσε τους Έλληνες πολίτες να μην απελπίζονται, γιατί όπως είπε, μπορούν να έχουν μια δυνατή φωνή διεκδίκησης. Ο δρόμος είναι δύσκολος, ανέφερε ο κ. Χατζημαρκάκης και σημείωσε ότι οι ευρωεκλογές είναι η μοναδική διέξοδος για περισσότερη Ευρώπη. Μια Ευρώπη, όπως είπε, ομοσπονδιακή, που θα δίνει ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες στους πολίτες. Πριν 5 χρόνια, στις περασμένες ευρωεκλογές, τα πράγματα ήταν μια χαρά στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε κρίση. Οι τηλεοράσεις μας δείχνανε τους πολιτικούς που συζητάγανε και τότε τις πρωινές ώρες για τα έσω ελληνικά θέματα. Σήμερα, όποιο κανάλι και να δείτε, από πρωί μέχρι το βράδυ, δηλαδή τις πρωινές εκπομπές και τις απογευματινές, μας μιλάνε μόνο για ευρωπαϊκά ζητήματα. Μόνο για ευρωπαϊκά. Όλα αυτά τα ζητήματα θα αποφασιστούν στις ευρωεκλογές. Ποια πολιτική ιδεολογία θα επικρατήσει? Εμείς δεν θέλουμε ιδεολογία, εμείς Έλληνες πολίτες. Αυτό θα αποφασιστεί σε ευρωεκλογές. Άρα αυτή τη φορά δεν υπάρχει ζήτημα. Οι ευρωεκλογές έχουν τον χαρακτήρα εθνικών εκλογών. Την υποψηφιότητα της Φελίνας Καζάκου στις δημοτικές εκλογές για το Δήμο της Κομωτινής θα στηρίξουν τα μέλη της Νόδερο Δόπης. Αυτό μεταξύ άλλων δήλωσε ο πρόεδρος της Κωνσταντίνος Μορφακίδης, μιλώντας για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στόχος των μελών της Νόδε θα είναι η στήριξη υποψηφίων, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να δώσουν λύσεις σε προβλήματα καθημερινότητας των δημοτών, μακριά από κομματικά χρώματα και χρήσματα.